κάτω από αντίξωες συνθήκες, διεξήχθηκε ο πρώτος αγώνας της χρονιάς στο νησί μας σε διεθνές επίπεδο. Η δυνατή βροχή που επικράτησε πριν από το σημείο κίνησης στο χωριό Τόγνη για τα 48 επίπονα χιλιόμετρα έκανε πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους 105 ποδηλάτες. 80 άντρες και 25 γυναίκες ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένες και της Κύπρου, συναγωνίστηκαν παλεύοντας μέσα στις λασπωμένες διαδρομές. Μέχρι την Καλαμασό, το σημείο τερματισμού, το θέαμα που προσφέρθηκε από τους συμμετέχοντες κόντρα στην άγρια ομορφιά της φύσης ήταν εξαιρετικό. Κατέκτησε ο Ιταλός Γιάντρι Ζολί με χρόνο 1 ώρα 57 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Τη δεύτερη ο Γερμανός Μόριτς Μίλας σε 1 ώρα 57 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα. Ενώ τρίτος ήρθε ο Φράντβιτ και Σάκοφ από τη Σουηδία με χρόνο 1 ώρα 57 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. Έλα, Ρένο! Από κυπριακής πλευράς, ο Μάριος Αναστασιάδης κατέκτησε την 25η θέση με χρόνο 2 ώρες, 15 λεπτά, 22 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Πέτρος Πετράκης και ο Ανδρέας Νικολάου πήραν την 61η και 70η θέση αντίστοιχα. Είναι αρκετά εμφανές, βλέπουμε και τα ποδήλατα σας, εσείς ήδη έχετε γίνει όλο λάσπη από πάνω μέχρι κάτω. Ήταν όντως, θα λέγαμε, η δυσκολότερη διαδρομή? Λόγω των καιρικών συνθηκών ήταν μια από τις δυσκολότερες διαδρομές που έχουμε στην Κύπρο. Αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα? Εντάξει, λόγω της πολλής λάσπης κάποια προβλήματα με τα ποδήλατα, αλλά εντάξει, τα ξεπεράσαμε. Εσύ εκπροσώπησες στην Κύπρο. Πόσο ικανοποιημένος είσαι και γενικά σαν Κύπρος είμαστε ικανοποιημένοι? Για πρώτον αγώνα της χρονιάς και σε τέτοιες συνθήκες που δεν είμαστε συνηθισμένοι εδώ στην Κύπρο, νομίζω πήγαμε αρκετά κάτω. Εντάξει, η διαδρομή μας δυσκόλυψε πολύ ο καιρός, η βροχή, που έχει πολύ λάσπη. Έχουν γίνει πολλές ζημίες στα ποδήλατα? Πάρα πολλά άτομα έχουν εγκαταλείψει λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αν οι καιρικές συνθήκες ήταν καλύτερες, θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μας δυσκόλυψε πάρα πολύ λάσπη από θέμα προβλημάτων. Οι εντυπώσεις όμως από τη συμμετοχή σου εδώ στην Κύπρο? Ωραία, ήταν πολύ καλή διαδρομή, αρκετές συμμετοχές.
από ξένες ομάδες. Ήταν καλό το επίπεδο. Ήταν πολύ δύσκολη διαδρομή. Με όλο αυτό το κρύο και την βροχή δεν μπορούσα να δω τίποτα. Είμαι ικανοποιημένος για τη δεύτερη θέση και για το χρόνο που έκανα σε αυτές τις συνθήκες. Στην κατηγορία γυναικών, η Μπλάζη Κλέμενσιτ από τη Σλοβενία κέρδισε την πρώτη θέση. Τη δεύτερη, η Μάγια Βλοσόκοβα από την Πολωνία και την τρίτη, η Άμι Χάντ από το Γιβραλτάρ. Η Ελλήνα Σοφοκλέους κατέκτησε την τελική 8η θέση με χρόνο 2 ώρες 38 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα. Σου αξίζω συγχαρητήρια, ναι, γιατί έχεις τερματίσει. Δεύτερον, συμμετείχαν 25 γυναίκες, εσύ κατέλαβες την 8η θέση. Πολύ καλή θέση πιστεύω για μια Κύπριαν αθλητρία. Καλή, αν σκεφτούμε ότι είσαι και πάρα πολλές καλές αθλητηρίες. Εντάξει, είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς. Ελπιστούμε ότι να είναι καλύτερο στις επόμενες και να έχει πιο λίγα πυλά. Έχετε συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα σε αυτή τη διαδρομή φέτος? Είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται διαδρομή, αγώνα σε αυτή τη διαδρομή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν κυρίως τεχνικά. Λόγω των πυλών, άλλασαν ταχύτητες, μπαίναν τζούνες που ήθελες, γλιστρούσαν, ήταν πιο επικίνδυνα. Εντάξει, ευτυχώς εμένα το ποδήλατο μου δούλευε αρκετά καλά, είχαν τα προβλήματα του, αλλά εντάξει, να αντιμετωπίσα πολλά προβλήματα. Κύριε Σωτηρίου, φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη φορά που γίνονται στο χωριό τέτοιου είδους αγώνες. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα είναι η πρώτη φορά, ναι. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας σαν κοινοτάρχης? Νομίζω είναι κάτι αξιολογό, να ανεβάζουν, αν θέλετε, και τη φήμη του χωριού μας και πρέπει να μας είναι ευχαριστημένοι γιατί την προτιμήσαν να γίνει εδώ τούτη εκδήλωση εδώ στην Καλαβασό. Κύριε Σωτηρίου, πέστε μου, ποια ήταν η συμμετοχή του χωριού και των κατοίκων σε αυτούς τους αγώνες? Ό,τι μας συζητήθηκε από την Ομοσπονδία των ποδηλατιστών, έδωσαμε τους κάποια εθελοντική εργασία από τους κατοίκους. Αναλάβανε οι συνδέσμοι, αν θέλετε, των πολυτέκνων του χωριού, οι συνδέσμοι του σχολείου, του νηπιαγωγείου, να δώσουν την βοήθεια και το κοινοτικό συμβούλιο. Με την παραχώρηση της αίθουσας εδώ, του πολιτιστικού κέντρου, αθλητέ. Υπήρχε και ενδιαφέρον για εθελοντές, από ό,τι έχω ακούσει. Βέβαια. Όλοι οι εθελοντές είναι, δεν έχουμε με πληρώμη. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά που κάνουμε τον αγώνα στην περιοχή Ντόχνης Καλαβασού. Πρέπει να πω ότι η αντιμετώπιση που βρήκαμε ειδικά στην Καλαβασό ήταν πρωτόγνωρη. Ο κόσμος ήταν πολύ ενθαρρυντικός και μας βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ο εθελοντισμός που υπήρξε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Μέχρι τώρα έχουμε γυρίσει αρκετές κοινότητες της Κύπρου. Η Καλαβασός έχει δείξει αρκετή προθυμία για να βοηθήσει στη διεξαγωγή του αγώνα.